Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι προς όλους αυτή η ερώτηση, ότι υπάρχουν κάποια ειρωνικά σχόλια από διάφορους δημότες και καλά οι πιτσιρικάδες. Έτσι ακριβώς αποκαλούν το θέμα δίεση. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι προς τον κύριο Ζερβό, ότι εκείνον τα ειρωνικά σχόλια δεν σταματάνε μόνο εκεί, σταματάνε λίγο στο άνεργο, στην αμασπή, ο κύριος που δεν έχει ένσημα, αυτό το πράγμα, ναι. Άρα έχουν φτάσει και στα αυτιά σας αυτά τα σχόλια. Έτσι, είσαστε ενήμεροι. Ωραία, τι τους απαντάτε εσείς από τη δική σας πλευρά? Αυτό το πλαίσιο μόνο χαρακτολογό δεν μπορεί να το πει κανείς. Επειδή τα έχω δει και εγώ και ψάχνουν να βρουν ένσημα στο ΙΚΑ, εντάξει, να σου πω εγώ ότι εμένα ήταν στο ΤΕΒ τα ένσημα, αλλά πρέπει να ψάξουν κάπου αλλού. Τα ψάχνουν λάθος. Αυτό είναι το πρώτο. Το άλλο είναι ότι επί σειρά ετών είχα φροντιστήριο και τα έχω κολλημένα τα ένσημα. Θα έχει πολύ, πάρα πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια σε επίπεδο την ΠΕΤ κάποια στιγμή να του δείξω τα ένσημα, εφόσον βέβαια οι αντίπαλοι μου δείξουν τα πόθια μια σχέση. Για του πιτσιρικάδε. Για τους πιτσιρικάδε. Αλλά για να το κάνουμε και πιο σοβαρό, κύριε Κουζούκα, είναι απαράδεκτο, αν όντως το εννοούν αυτοί που τα γράφουν. Εντάξει, με ανώνυμους δεν θα ασχοληθούμε. Αλλά είναι απαράδεκτο να κατηγορείς μια γενιά η οποία μαστίζεται από την ανεργία και να την πυροβολείς για αυτό το λόγο. Δηλαδή, φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί που σε κατηγορούν δεν έχουν αντιληφθεί τι γίνεται ή μάλλον έχουν εξασφαλίσει τα προστοζήν τους. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ζούνε σε κάποιο δικό τους κόσμο. Το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ανεργία. Και κατηγορείς τη νέα γενιά γιατί μένει άνεργη. Μα αυτή η ίδια, η παλαιότερη γενιά είναι αυτή που μας έχει οθεί σε αυτήν την κατάσταση. Και ένας παράγοντας που μας έχει ενεργοποιήσει είναι και αυτός. Να σηκωθούμε να πάρουμε τις τύχες του τόπου στα χέρια μας. Τώρα ως προς την πιτσιρικαρία, εγώ θέλω να πω ότι ό,τι καλό έγινε σε στον κόσμο, γιατί έχει γραφτεί στην ιστορία, συνήθως από νέα γράφεται. Και πάλι θα τους πετάξουν τον μπαλάκι σε αυτούς που τα γράφουνε και ελπίζω να μην έχουν παιδιά αυτοί που τα γράφουνε, γιατί εμέσως απαξιώνουν και τα ίδια τα παιδιά τους. Πρέπει να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους. Εμείς δεν είμαστε ούτε επιρμένοι, ούτε πάμε επιθετικά. Και αυτές, αν καμιά φορά δείχνουμε μια τάση παραπάνω ενθουσιασμού, δεν είναι τίποτα άλλο από την ανάγκη μας να πολεμήσουμε. Δεν θεωρώ ότι είμαστε νέοι. Άλλοι στα 33 έχουν ζήσει, έχουν ακμάσει και έχουν παρακμάσει. Εμείς έχουμε ματαιωθεί σαν γενιά και δεν το επιτρέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, το πιτσιρικάρια είναι σχετικό. Εγώ είμαι 34, περιμένω το δεύτερο μου παιδί μέσα στην άλλη εβδομάδα, δηλαδή από ένσημα άλλο τίποτα. Βασικά όλα αυτά που είπε ο Γιάννης, δηλαδή τίποτα άλλο από πικρόχολα σχόλια και μια επίθεση. Τώρα μακάρι να φοβούνται τόσο πολύ και άρχισαν τις ποταπές επιθέσεις, δηλαδή, και τα ασυνάστητα σχόλια. Τίποτα άλλο. Και η προεκλογική εκστρατεία και μετέπειτα τις εκλογές θα φανεί τελικά το τι προσπαθεί να κάνει η Δύση και το ποια είναι. Να συμπληρώσω εγώ, αν επιτρέπετε κάτι, για όλα αυτά τα σχόλια δεν μπορούμε να δώσουμε τόσο μεγάλη σημασία όταν υπάρχει ανεμιμία. Όταν δεν υπάρχει ανεμιμία, προφανώς θα απαντήσουμε. Όταν κάτι γεννιέται καινούριο, το οποίο έχει μια προοπτική να αυξήσει τη δυναμική του, επειδή δεν υπάρχει φθορά από πίσω, είναι προφανές ότι κάποιοι παλαιότεροι που προσβλέπουν σε άλλα πράγματα να θέλουν να το κόψουν στην γέννησή του. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη επίθεση προς τα πρόσωπά μας, όταν δεν βρίσκεις κάτι απτό ή με πτώ πολιτικά να καταλογήσεις, θα πρέπει να κάνεις ένα πράγμα ουσιαστικά, ας πούμε, λίγο παράλογο. Να πούμε ότι είστε μικροί, άρα δεν κάνετε. Δηλαδή συνδυάζεις την ικανότητα ενός ανθρώπου, μάλλον θέτεις ότι η ικανότητα ενός ανθρώπου έχει να κάνει με την ηλικία του. Σε αυτό το θέμα πάνω, επειδή θεωρούμε ότι
ικανότητα δεν είναι συνάρτηση της ηλικίας. Θα ήθελα να το αντιστρέψω σε αυτούς που ρωτάνε αν όντως είμαστε μικροί για να ασκήσουμε πολιτική ή να ασχοληθούμε με την πολιτική. Αντιστρέφω λοιπόν το ερώτημα και θα έλεγα μήπως να ρωτήσουμε γενικώς αν και κάποιοι είναι μεγάλοι για να ασκήσουν πολιτική. Ένα τελευταίο. Το πιο σημαντικό όταν λέμε νέοι στην πολιτική, δηλαδή νέοι, δεν εννοούμε τους πιτσιρικάδες, αλλά εννοούμε ανθρώπους που δεν έχουν φθαρθεί με τη φθαρμένη μέχρι τώρα πολιτική. Αυτό εννοούμε νέοι της δίεσης. Δηλαδή άνθρωποι που αγανάκτησαν, είτε μικροί είτε μεγάλοι, και αποφάσισαν να εμπλακούν με την τοπική αυτοδιοίκηση για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η νεότητα. Εγώ θα ήθελα να πω απλά ότι αν αυτό που μας προσάπτουν είναι η νεότητα, τότε δεν έχουμε παρά να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν πολλά άλλα, όχι εμείς να τους προσάψουμε, εσείς και όλοι μας, για ό,τι έχουν κάνει 40 χρόνια. 60. Να πω και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω, έχουμε άλλες ερωτήσεις βασικά. Ωραία. Σε σχέση με την νεότητα και με το πρώτο ερώτημα του κ. Κατσάβαρου. Κοιτάξτε, εδώ και 4-5 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η κρίση και φάνηκαν τα αποτελέσματα, αρχίσαμε να βρίζουμε όλοι μαζί συλλήθην τα κόμματα. Όλοι. Όλοι. Αυτή τη στιγμή περπατάμε στον δρόμο και υπάρχουν στελέχη μεγάλα, ανενεργά, της Νέας Δημοκρατίας και μας λένε πού πάτε, σας καπελώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, να γελάσουμε εκείνη τη στιγμή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα κόμματα δυστυχώς ή ευτυχώς προβλέπονται από το Σύνταγμα για να στηρίζουν τη δημοκρατία. Άρα, θα υπάρχουν ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι να λειτουργούν διαφορετικά και πιο σωστά. Αν εμείς, σαν νέοι άνθρωποι, μιλάω για τη δική μου κιόλας την περίπτωση που ανήκω σε κόμμα, αν εμείς οι άνθρωποι δεν πάμε εκεί μέσα να παλέψουμε, να τα αλλάξουμε, θα μείνουν έτσι και χειρότερα. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε καπέλωμα κομματικό από πουθενά, ούτε τίποτα. Και η νεότητα και αυτό που λέμε περί νέων, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τι θα πει είμαστε, δεν είμαστε ικανοί. Σαφώς και είμαστε ικανοί. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πιο ικανοί σε πολλά θέματα. Να το πάρουμε τώρα με την υπερπληροφόρηση και με το ίντερνετ. Θα μας ρωτήσετε αν είμαστε ικανοί στο ίντερνετ. Βεβαίως και είμαστε. Πώς βρίσκονται τα ΕΣΠΑ. Μέσα από εδώ βρίσκονται τα ΕΣΠΑ. Αυτά.